Μήνυμα για τις εκλογές που αφορούν στο ΣΥΡΙΖΑ στις 15 Μαΐου. Έστειλαν μέλη του κόμματος στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης τύπου από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Ελευθερίας στο Βόλο. Για τις ανάγκες πάντως της διοργάνωσης έχουν επιστρατευτεί 3.000 εθελοντές στις κατατόπους εφορευτικές επιτροπές, 3 άτομα ανακάλπη, σε 1.000 εκλογικά τμήματα ανά τη χώρα, όπου έχουν διανεμηθεί ήδη ισάριθμα τάμπλετ για την ομαλή και ψηφιακή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ως προς τη συμμετοχή στην κάλπη εκλογής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλες και όλοι από την ηλικία των 15 ετών και πάνω. Επιπλέον, μπορεί κανείς να εγγραφεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και στην ημέρα διεξαγωγής των εκλογών επιτόπου στα εκλογικά τμήματα, προκειμένου να πάρει μέρος στην ανάδειξη του επικεφαλής του κόμματος. Μήνυμα έστειλαν πάντως και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία, η κυρία Παπανάτσιο και ο κύριος Μεϊκόπουλος, επισημένοντας ότι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να φύγει, που έχει οδηγήσει τον κόσμο στην αγανάκτηση με τους πολύ υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος και αερίου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επισήμαναν έχει αποτύχει σε όλους τους τομείς. Έχουμε την εκτίμηση ότι αυτή η εντυνόμενη κοινωνική δυσφορία παραπέμπει σιγά σιγά και σε εικόνες που ζήσαμε το 2012-2015, εκείνη την τριετία. Μπορεί να μην εκδηλώνονται με τον ίδιο τρόπο οι πολίτες, υπάρχει όμως μία βουβή οργή. Αντιτείνουν οι κυβερνώντες πάρα πολλές φορές και με χυδαίο θα έλεγα εγώ τρόπο ότι στις περιοδίες του Αλέξη του Τσίπρα που οργώνει κυριολεκτικά τον τελευταίο καιρό όλη την Ελλάδα διαμαρτύρονται κυρίως κομπάρσοι και στημένοι. Ξέρετε, δεν μπορεί να υπάρχουν 10 εκατομμύρια κομπάρσοι και 10 εκατομμύρια στημένοι σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά οι εκλογές της 15 του Μάη δεν είναι εκλογές που αφορούν μόνο τα 1.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που είναι αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένα που θα έρθουν να ψηφίσουν για Κεντρική Επιτροπή και που τα καλώ να έρθουν να ψηφίσουν, να επιλέξουν τους πιο άξιους αντιπροσώπους της Θεσσαλίας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ώστε να διαμορφώνουμε καλύτερες πολιτικές θέσεις, ακούγοντας τους συμπολίτες μας, ακούγοντας όλο τον λαό. Την ίδια ώρα ο κύριος Δραμητινός, ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία, έδωσε στίγμα αναφορικά και με τα εκλογικά κέντρα. Στις εκλογές αυτές εμείς ζητάμε τους ανθρώπους να μπουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να βοηθήσουν την υπόθεση της ανατροπής αυτής της κυβέρνησης. Και όχι σε φίλους ή σε τυχαίους ανθρώπους που είδαν φως και μπήκαν, όπως γίνεται από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Οπότε και μια οποιαδήποτε σύγκριση στα νούμερα έχει αυτή την ειδοποιώ διαφορά, έτσι, ότι εμείς μιλάμε για μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, πρακτικά. Οι εκλογές θα γίνουν την Κυριακή από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Θα υπάρχουν 24 εκλογικά κέντρα, 24 εκλογικά τμήματα σε όλη τη Μαγνησία και 11 εκλογικά κέντρα. Στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου θα γίνει στο ξενοδοχείο Κυψέλη, κάτω στην παραλία του Βόλου, όλη την Κυριακή. Εκεί θα υπάρχει εκλογικό κέντρο και για τα παλιά μέλη που θα ψηφίσουν και για την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και για τα νέα μέλη που θα ψηφίσουν για τον Πρόεδρο. Στη Νέα Ιωνία, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, στη Λεωφόρο Ειρήνης, και εκεί θα είναι το εκλογικό κέντρο διπλό, και για τα νέα μέλη και για τα παλαιά. Για να πάρει πάντως μέρος, κάθε μέλος στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας ή άδεια διαμονής ή βίζα ή μπλε βεβαίωση. Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ορίζεται καταβολή εκλογικής συνδρομής 3 ευρώ.